ήταν ένας πρίγκιπας, ένας γενναίος πρίγκιπας, με ευγένεια και αίσθηση δικαιοσύνης. Ήταν ένας πρίγκιπας στον δρόμο της Αθήνας, ο στάτης των αδυνάτων. Είχε γνωρίσει τη σιρήνα της Ομόνιας το 2002 και τον Μίστερ Μπούλντοκ το 2015. Προσευχόταν παρέα με τον Τζορντάνο Μπρούνο το 1986 και κυκλοφορούσε στην Αθήνα με τη μαύρη κούρσα του κυρίου Καρούζου το 1992. Έπασχε από το σύνδρομο του Παρθένη το 1991 και ήταν ο Μονσινιόρ μου το 1996. Ανήκε στην αίρεση της Τίγρης το 1984 και έμπαινε χωρίς δεύτερη σκέψη στον πειρασμό της μάχης το 2000, όπως ο Βλαδίμηρος Μαγιακόφσκι. Και έπειτα τραγουδούσε την Οδύσσια ένα 38 το 2001. Ο Γιώργος ήταν ένας ποιητής που με ανατείναζε από το πρώτο του κιόλας βιβλίο, το Λίμπερτι, το 1979, των εκδόσεων κείμενα. Τότε τον γνώρισα, μόλις είχα κατέβει στην Αθήνα. Έκτοτε, όταν τον συναντούσα, φώναζα. Το νου σας, σύντροφοι ποιητές, μη και βουλιάξετε μέσα στη σαγίνη των στίχων. Και αυτός απαντούσε, Βλαδιμίρ Μαγιακόφσκι. Αυτή ήταν η αρχή μας, το σύνθημά μας. Ο Γιώργος ήταν ο λαμπερός αλήτης, που δεν κόλωνε πουθενά. Ήταν άφοβος στη ζωή, ήταν άφοβος και με τις λέξεις και με τα χρώματα. Γι' αυτό ήταν ποιητής και ζωγράφος, όπως ο Μαγιακόφσκι. Ήταν το απόλυτο ρόδο. Αγαπούσε βαθιά τους ανθρώπους, τη ζωή και τη λιτό, σαν τον Βλαδίμηρο Μαγιακόφσκι. Ήταν ο Μαγιακόφσκι μου. Με την ποίησή του πολέμησε και την αρρώστια του και μας χάρισε, μου χάρισε, το μην ακούς τον Παράδεισο το Μάρτιο του 2016. Ένα μεγάλο αποκαλυπτικό, οραματικό ποίημα, το εμβληματικό ποίημα της γενιάς μου θα λέω. Το αφιερώνει στη λιτό τώρα και στην αιωνιότητα. Και στο μότο της συλλογής βάζει τον Κώστα Καρβετάκη να λέει «Με το μηδέν και τάπειρο να συμφιλειωθούμε». Και μπαίνει στην εισαγωγή γράφοντας «Καθόμουν ολομόναχο σε ένα μπαγκάκι στο περίβολο του Σεισμανόπλιο νοσοκομείου, κάτω από μια νεραδιά, όταν ένα χέρι από το πουθενά με άγγιξε στον νόμο. Δεν είμαι φτιαγμένος για τίποτα και το τίποτα ακολουθώ. Σαν ένα τυφλό χτύπημα γυρίζω ανάμεσα στους ανθρώπους. Πηγαίνω στο σταθμό Λαρίσης, μπαίνω στον πρώτο τρένο και κάθομαι. Όλοι πιστεύουν πως είμαι γιατρός, σηκώνονται. Μου δίνουν το λευκό χέρι τους και ρωτούν «Γιατρέ, πού είναι η θεραπεία μου? Δεν αποφεύγω κανέναν και ας έχω ράματα για τη γούνα τους». Ανοίγουν το στόμα τους και ειδού από το χέρι μου όστια για τον καθένα. Κοιτάζω έξω, ένας δράκος από την Κίνα αφήνει καυτή την ανάσα του στο τζάμι. «Είναι ο Αντίχριστος», φωνάζει ένας άρρωστος. «Και πώς έφτασε εδώ? Όλα είναι γυρισμένα. Αχ, τα μάτια μου, τα λογάκια μου, δεν σταματούν να με μορφώνουν. Κι όλο μου λένε, δεν είδαμε τίποτα». Για σκέψου, λένε είδαμε, σαν να μην ήμασταν ένα. Μόνο όμως αυτά ξέρουν πως βρέθηκα κάτω από το νηστέρι ψελίζοντας. Έχετε κάθε δικαίωμα εδώ που φτάσαμε. Θυμάμαι και σένα γέρο που με ανέβαζε στο καναβάτσο. Θυμάμαι τα λόγια σου. Όποιος δεν ακούει το καμπανάκι του σχολείου θα ακούσει το καμπανάκι στο ρινγκ. Και τότε φρόντισε να αντέξεις. Άντεξα. Μετά δεν θυμάμαι που πήγα. Γύριζα έτσι όπως χάνονται τα ζώα. Με θυμάσαι αταμάνε. Με θυμάσαι αστραπή. Κανείς δεν θυμάται τίποτα.
από το τικ-τακ ενός ρολογιού που κρατούσε ένας μαύρος μεσσίας. Όταν νιώσω ότι έρχεται πόνος στο σώμα, σπρώχνω τους δείχτες μπροστά και τους κρατάω ακίνητους σαν γυμνασμένο σκυλιά, μέχρι να περάσει το κακό και να βρουν τα σπλάκα να πάρει το ρυθμό τους. Το ρολόι δεν χτυπάει. Το ρολόι μιλάει. Μην ακούς τον παράδεισο. Άκου τα πουλιά στον ένα στον ουρανό. Μην ακούς τον παράδεισο. Πάσχεις. Άσε ένα σπασμό να σε κρίνει. Μην ακούς τον παράδεισο. Μάζεψε τα κόκαλά σου. Δεν άκουσα τον παράδεισο και έψαχνα για πολύ καιρό. Έψαχνα μια τρελή σκιά που έμπαινε και έβγαινε στα όνειρα όλων. Ήταν αργά να κάνω οτιδήποτε. Ήθελα κάπου να κουμπίσω. Από το πουθενά εμφανίστηκε μια ανδριά με μια κούπα χρυστό γάλα και με κοιτούσε ίσα στα μάτια. Παράδεισος, γέ μου. Παράδεισος, γιαγιούλα. Τότε άρχισε η τιμωρία από τον ήλιο. Τα λόγια με δάγκωναν. Όσες πληγές προκάλεσαν, τόσες μου έκαναν. Είχα παραδοθεί. Έβλεπα τη γριά με το αχνιστό γάλα. Παράδεισος, γέ μου. Ένιωσα πως κάπου μακριά, πολύ μακριά, με περίμεναν. Όπως περιμέναν κάποιον να τον ξενυχτήσουν. Δεν πήγα. Ποτέ δεν πάω. Άρχισε να βρέχει και μοσχομλάει ο κάμπος. Ξέρω πως είναι πολλοί σκύλοι που βρέχονται μαζί μου από τη μια άκρη του κόσμου ως την άλλη. Μάζεψα πάλι τα σέα μου και βγήκα στον χώρο. Παντού διάβαλα. Τελευταία στάση τρεμπλίνικα. Έφτασα στην είσοδο. Από την πόρτα ακούγονταν οι χτύποι από τις καρδιές. Κρέμονταν οι καρδιές η μια δίπλα στην άλλη. Συνομιλούσαν. Και καμιά φορά γέλαγαν με την καρδιά του Θεού που είναι φτιαγμένη από λάσπη. Μην ακούς τον παράδεισο. Αγόρασα μια καρδιά χωρίς να γνωρίζω τι νος είναι και χαρούμενος άρχισα να της μιλάω για τα πάθη μου. Θα συνέχιζα, αλλά άκουσα την καρδιά να λαλεί και χαμήλωσα να την ακούσω. Έλα μαζί μου, αλλιώς ο Ιούνιος θα σε δώσει από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Έλα μαζί μου, αλλιώς άφησέ με στη θάλασσα και φύγε. Έχω κουραστεί να αποχαιρετώ. Καλύτερα να μην γνωρίζουμε κανέναν. Και στην προκειμένα που όλα παίζονται, πρέπει κυρίως να γυρίζουμε την πλάτη στη θάλασσα. Γιατί αλίμονος στον καθένα, αν πιστέψει πως μπορεί ένα μάτι να κοιτάξει τη θάλασσα. Μόνο όποιος έχει να βαγίσει μπορεί να σας πει από το Α μέχρι τον χειμώνα του Ω, τι πέρασε πάνω της και πώς κατάφερε και έζησε, επειδή έχει κλειστά τα μάτια. Μην ακούς τον παράδεισο. Δεν είμαι φτιαγμένος για τίποτα, αλλά ήρθε η ώρα να ακολουθήσω το θάμβος. Ναι, ούτε εγώ θα ακούσω τον παράδεισο, Γιώργο. Κι εγώ περαστικός είμαι και ονειρεύτηκα. Γιατί εσύ είσαι τώρα ένα ουράνιο ψάρι, όπως γράφει το χίλια από το μακρινό 1983 ο Χρήστος Μπράβος. Ουράνιο ψάρι, στο Γιώργο Κακουλίδη. Η σκοτεινή της μήτρα αναδεύει και σαν πως μπάσταρδο κι απόψε σε ξερνά. Στο κύκλο σου λαιμό θηλιά περνά το χέρι της ειρήνας και σε ζεύει. Τα πόδια σου πλειώνει η προπέλα κι όλη τη νύχτα αληχτάς σκυλί λιτό. Πάλι θα λένε τη μάνα σου λιτό και τη σπασμένη κάμα σου μαρκέλα. Σε ποιο λιμάνι του ουρανού να σκάψω τάφο, να σε ρουφήξει ποια θεόρατη κοιλιά, θα πνίγεις στο σκοτάδι τα σκυλιά και εγώ από τον πάτο της ζωής μου θα σου γράφω. Καλό ταξίδι, σύντροφε.